Λέγοντας Αναστασιάδης, εξοχότατε σήμερα μαζί σας, γιορτάζουμε και εμείς. Και περιμένουμε να ακούσουμε το χαιρετισμό σας. Σεβαστοί ιεράρχες, εξελίσσεις, αδέρφια Μαρονίτησες και Μαρονίτες. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση τέλησης των Εγγενείων του σπιτιού του Αγίου Μάρωνα, ενός κέντρου ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής σημασίας, όχι μόνο για την μαρονιτική κοινότητα, αλλά για την Κύπρο ευρύτερα. Ο πνευματικός αυτός χώρος αναμένεται να αποτελέσει την αφετηρία για ακόμη περισσότερες δημιουργικές, πολιτιστικές και θρησκευτικές δράσεις και ως ένα μέσο κοινωνικής συνέβρεσης, συμβάλλοντας ουσιαστικά στις προσπάθειες διατήρησης και ανάδειξης της ταυτότητας της μαρονιτικής κοινότητας. Ταυτότητα την οποία καταφέρετε να διαφυλάξετε άνοιχτη κατά την ιστορική παρουσία σας στο νησί από τα τέλη του 7ου αιώνα, ακόμη και μετά την δοκιμασία και τα τραγικά πλήγματα που επεσυνέβησαν στην πατρίδα μας το 1974 με τον βίαιο εκτοπισμό από τα 4 μαρονιτικά χωριά της καταγωγής σας, της επαρχίας Κερίνιας και Λευκοσίας. Την ίδια στιγμή, με την εργατικότητα και τις ικανότητες που σας διακρίνουν, κατορθώσετε να ορθοποδήσετε, να ευημερίσετε, να προοδεύσετε στην προσφυγιά, συνεργώντας με την ενεργό ανάμειξή σας σε κάθε πτυχή του πολιτιστικού, κοινωνικού και οικονομικού γίγνεσθε του τόπου μας. Η πολιτεία με πλήρη επίγνωση και σεβασμό στο ότι η μαρονιτική κοινότητα αποτελεί ένα απόσπαστο μέρος της ιστορίας, του κοινωνικού ιστού και του θρησκευτικού και πολιτιστικού πλούτου της πατρίδας μας, στάθηκε έμπρακτα αρρωγός στους διαχρονικούς στόχους που έχετε θέσει, ιδιαίτερα όσον αφορά την προστασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής σας κληρονομιάς, περιλαμβανομένης της διαφύλαξης της κυπριακής μαρονιτικής αραβικής γλώσσας ως μιας γλώσσας που ομιλείται και πρέπει να προστατεύεται στην δημοκρατία. Στο πλαίσιο αυτό συνεισφέραμε όσο ύψους 250.000 για την ανακαίνιση του παρόντος κτηρίου για να λειτουργήσει ως το σπίτι του Αγίου Μάρωνα. Πλέον, με την δημιουργία της βιβλιοθήκης, μουσείου, αίθουσας πολλαπλής χρήσης και δίνοντας την δυνατότητα της αξιοποίησης των χώρων του για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων, το σπίτι θα αποτελεί πρότυπο κέντρο δημιουργικής αλληλεπίδρασης για την μαρονιτική κοινότητα. Σημειώνεται πως ο χώρος που φιλοξενεί το οίκημα παραχωρήθηκε από την Κυπριακή Δημοκρατία στην Εκκλησία Μαρονιτών αμέσως μετά τα γεγονότα του 1974, λειτουργώντας αρχικά από το 1978 μέχρι το 1986 σαν οικοτροφείο των παιδιών των εγκλωβισμένων Μαρονιτών, ενώ η συνεχεία στέγασε την Ιερά Αρχιεπισκοπή Μαρονιτών. Αδέρφια, Μαρονίτησες και Μαρονίτες, κυρίες και κύριοι, πέραν του ποσού που σε εισέφερε για την ανακαίνιση του παρόντος κτηρίου, η κυβέρνηση έχει στηρίξει οικονομικά σειρά έργων προς όφελος της μαρονιτικής κοινότητας στις ελεύθερες αλλά και στις κατεχόμενες περιοχές συνολικού κόστους πέραν των 340.000 ευρώ, τα οποία είτε υλοποιήθησαν είτε βρίσκονται υπό εξέλιξη. Και μιλώ για τα πρόσφατα συνεισφορά του κράτους. Παράλληλα, στο πλαίσιο του προγράμματος ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, σε συνεργασία με όλα τα αρμόδια Υπουργεία, τον Αρχιεπίσκοπο Μαρονιτών Κύπρου και τον εκπρόσωπο της κοινότητας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο σχετικός προγραμματισμός για την αναστήλωση και επιδιόρθωση των εκκλησιών και των ιστορικών μνημείων της Μαρονιτικής Αρχιεπισκοπής που ευρίσκονται στις κατεχόμενες περιοχές. Έγινε ιδιαίτερη συγκίνηση πραγματικά για όλους μας που κατέστη δυνατή συντήρηση της σπουδαίας σημασίας και συμβολικού χαρακτήρα εκκλησίας της Αγίας Άννας που βρίσκεται στην εντός των τυχών κατεχόμενη πόλη της Αμχώστου και η οποία θα παραδοθεί αύριο σε προγραμματισμένη τελετή. Την ίδια στιγμή, αναγνωρίζοντας τη σημασία της παιδείας ως καθοριστικού παράγοντα για την διατήρηση της ιδιαίτερης κουλτούρας, παράδοσης και ιστορίας σας, υλοποιούμε σειρά προγραμμάτων στα οποία συμμετέχουν σχολεία,
της ελληνοκυπριακής κοινότητας και των θρησκευτικών ομάδων και τα οποία πέραν των πιο πάνω προωθούν την αλληλεγγύη, την συνεργασία και την ειρηνική συνύπαρξη. Επιπλέον, σε μια προσπάθεια ενίσχυσης των αξιέπαινων δράσεων και της οικονομικής ευρωστίας της Αρχιεπισκοπής Βαρονιτών και όχι μόνο, το Υπουργικό Συμβούλιο τον Γενάρη του 2018 αποφάσισε, όπως οι θρησκευτικές κοινότητες της Κύπρου, λαμβάνουν ή αν θέλετε απαλλάττονται από το ποσό του ΦΠΑ που καταβάλουν για την ανέγερση και συντήρηση ναών που χρησιμοποιούνται για την επιτέλεση θρησκευτικού έργου. Και Μαρονίτες, συναισθάνομαι και συμμερίζομαι πλήρως τον πόνο, την πικρία και την μακρόχρονη αναμονή σας για τον δύο εκτοπισμό από τα χωριά σας και τις τραγικές συνέπειες της προσφυγιάς. Συμμερίζομαι την ίδια ώρα την αγωνία σας για το αναφέρετο δικαίωμα της επιστροφής και την απρόσκοπτη άσκηση των εκκλησιαστικών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών σας δράσεων στις πατρογονικές εστίες. Βασικός και αμετάθετος στόχος μας ήταν και παραμένει η εξέβραση μιας βιώσιμης και λειτουργικής λύσης όπου με την μετεξέλιξη της Κυπριακής Δημοκρατίας θα δημιουργηθεί ένα κράτος με πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων και όλων όσων ο Θεός ευλόγησε να κατοικούν σε αυτήν την γη. Ένα κράτος που θα δομεί την λειτουργία του στην διασφάλιση των στοιχειωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων που κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης απολαμβάνει και βεβαίως στην βασική αρχή για την διασφάλιση της πλήρους ανεξαρτησίας και κυριαρχίας μακριά από ξένες παρεμβάσεις. Ένα φυσιολογικό κράτος, στο οποίο το σύνολο των νομίμων πολιτών του θα μπορεί μέσα σε συνθήκες ασφάλειας και ειρήνης να ευημερεί απαλλαγμένο από τις όποιες εξαρτήσεις η παρουσία στρατευμάτων. Στην προσπάθεια αυτή υιοθετώ πλήρως και προωθώ σε κάθε περίσταση πάγια αιτήματα σας τα οποία έχουν στόχο την επικράτηση της ειρήνης στον τόπο μας, όπως επίσης και το απολύτως δικαιολογημένο αίτημα σας για την επιστροφή και των τεσσάρων μαρονιτικών χωριών στους νομίμους κατοίκους. Αυτό που θα ήθελα να εκφράσω ακόμη μια φορά είναι την ελπίδα πως όσοι εμπλέκονται πέρα από ρητορικές διαβεβαιώσεις θα αποδείξουν επιτέλους με πρακτικό και ρεαλιστικό τρόπο την θέληση τους να συνεργαστούν επικοδομητικά μέσω απόλυτα βεβαίου σεβασμού στις προσπάθειες επανένωσης της πατρίδας μας. Αδέρφια, η εδώ παρουσία μου, την ημέρα της ονομαστικής μου γιορτής, που όπως καλά γνωρίζετε οι παραδόσεις υπαγορεύουν να την περνάς με την οικογένεια σου, δεν αποδεικνύει παρά πως νιώθω ότι βρίσκομαι μεταξύ της οικογένειας μου. Για τις ευχές, για την αγάπη, για την στήριξη στα όσα χρόνια ευρίσκομαι και αγωνίζομαι μαζί σας για το καλό της πατρίδας μας. Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής των Μαρονιτών, του Καρδιναλίου Παγνάκτσκου, του Αποστόλου Νούτσιου και του Αρχιεπισκόπου Κύπρου υπογραμμίζει για ακόμη μια φορά το άριστο των σχέσεων μας με τον Λίβανο και την Αγία Έδρα, καθώς επίσης και τους ισχυρούς δεσμούς μεταξύ των εκκλησιών και των θρησκειών μας. Σχέσεις οι οποίες αναδεικνύουν την πολιτιστική διάσταση της Κύπρου και του ρόλου της ως γέφυρας ανάμεσα στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, απόλυτα συμβατές με την επιδίωξη των κατοίκων μας, των κοινών μας τόπων σχετικά με την ευημερία και την πρόοδο της πατρίδας μας, αλλά και την ειρήνη και την σταθερότητα στην περιοχή. Καταλήγοντας, θα ήθελα να εκφράσω ξανά τις ευχαριστίες, την εκτίμηση και τον καθολικό σεβασμό σε όλους τους αδερφούς Μαρονίτες και τη μέχρι σήμερα πλούσια προσφορά και δράση αναφορικά με την οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη της Κύπρου. Επευκαιρία και ταυτόχρονα θα ήθελα να ευχηθώ πολλά χρόνια ακόμα στην αρχιεροσύνη της μαρονιτικής κοινότητας. Να σας χαρώ γιατί φέτος συμπληρώνουν τα 10 χρόνια από τις χειροτονίες σας των αρχιεπισκοπικών χρόνων της μαρονιτικής κοινότητας και να ευχηθώ ότι καλύτερο σε όλους σας. Καλά Χριστούγεννα και ευχηθήσαμε τον χρόνο.
question, Kyrie Provedro, if you would like, I will offer an icon to the ambassador of Lebanon, please, because she is working with us very heartfully in this event. Mrs. Representative of the Maronite community, please come, and another icon. Continue. It's for this continue. You are working so hard with us. Is representing the president. Now, dear friends, is the time to visit the premises of the Pastoral, Cultural and Social Center Ben Maroon and the recently restored Maronite Archbishopric of Cyprus. You are very welcome.